Κύριε Τζακώστα, σας παρατηρούμε μία στάση που σας έβγαλε έξω από τα ρούχα σας. Θέλω να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί είστε τόσο εξοργισμένοι μετά την προβολή του σχετικού βίντεο. Νομίζω, κύριε Κουμαντάκη, ότι είμαι πάρα πολύ σαφής στην ανακοίνωση που έβγαλα. Θεωρώ ότι ήταν μία απαράδεκτη προσέγγιση μιας προσπάθειας η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια με πολύ σοβαρότητα από μένα και από πολλούς άλλους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούμαστε με τις διαλέκτους και με τη διάσωσή τους. Mm-hmm. Όταν ήρθα στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και για το πώς οι έρευνές μας δείχνουν ότι οι διάλεκτοι φθήνουν ως προς τη χρήση τους και απειλούνται με μαρασμό και θάνατο εφόσον δεν μιλούνται. Και εμείς βλέπουμε αυτήν την τόσο σοβαρή δουλειά που κάνουμε και την προσπάθειά μας να καλλιεργήσουμε τη συνειδητοποίηση στους ομιλητές ότι αυτό που μιλούν, η μητρική τους γλώσσα, είναι σημαντικό και τόσο άξιο όσο και η κοινή. Να βλέπουμε να γελιοποιείται με αυτόν τον τρόπο, με μια προσέγγιση τύπου ελληνικός κινηματογράφος. Με όλο το σεβασμό, μεγαλώσαμε με αυτές τις ταινίες, αλλά θα το πω και πολύ απλά, άλλη δουλειά του ναύτη και άλλη του καντιλανάφτη. Δεν μπορεί λοιπόν ένα τόσο σοβαρό θέμα να προσεγγίζεται κινηματογραφικά, να λαμβάνονται ατάκες από την εκπομπή σας, από την οποία δεν ξέρω αν ελήφθη άδεια για να χρησιμοποιηθούν, και να μπαίνουν δίπλα σε ατάκες του κριτικού Masterchef ή άλλων διαφημίσεων. Θεωρείτε δηλαδή ότι έπεσε θύμα χλεβασμού. Θεωρείτε δηλαδή. Συγγνώμη, κύριε Κουμαντάκη, παρακαλώ, παρακαλώ. Διατηρώντας δυστυχώς όλες τις στερεοτυπικές απόψεις που υπάρχουν σχετικά με τους διαλεκτόφωνους. Ότι είναι άξεστοι, ότι είναι αγρίκοι, ότι είναι φωνακλάδες, ότι βρωμοκοπούν, να σας το πω έτσι, ότι γενικώς δεν μπορούν να σταθούν στην κοινωνία. Θεωρείτε δηλαδή ότι έπεσε θύμα χλεβασμού η όλη προσπάθεια χρόνων, τα λέγαμε εδώ και πριν από περίπου μια μισή εβδομάδα, τους αγώνες αυτούς τους οποίους έχετε δώσει και εσείς βεβαίως, προκειμένου να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, να διδάσκεται τελικά η κριτική γλώσσα και διάλεκτος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το εαρινό εξάμεινο το οποίο θα έρθει. Και μάλιστα μαθαίνω και διαβάζω σχόλια ότι πολλοίς κόσμος έχει δείξει ενδιαφέρον και από την Κρήτη, άρα θεωρείτε ότι και αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο έπεσαν θύματα μιας συμπεριφοράς, όπως αναφέρεται και στην συγκεκριμένη ανακοίνωση στο Facebook, χλεβασμού και κοροϊδίας ενδεχομένως. Ακριβώς, γιατί εμείς στην τελική, κύριε Κουμαντάκη, είμαστε υπηρέτες. Είμαστε υπηρέτες της κοινωνίας. Ό,τι κάνουμε, οι έρευνές μας, ό,τι και να κάνουμε, υπάρχουν στη διάθεση της κοινωνίας και πρέπει να χρησιμοποιούνται από την κοινωνία. Δεν ερευνούμε πράγματα για να μένουν στα σιρτάρια μας. Όλα πρέπει να είναι διαθέσιμα στο λαό. Άρα, εμείς να το πούμε και έτσι, είμαστε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δεν είναι το θέμα ότι χλεβαζόμαστε εμείς, αλλά χλεβάζεται ένας ολόκληρος λαός, κατά την άποψή μας. Χλεβάζονται οι χρήστες των διαλέκτων στο πρόσωπο του κριτικού λαού, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι των διαλεκτόφωνων ομιλητών. Και γι' αυτό ευαισθητοποιήθηκαν και όλοι οι συνάδελφοί μου και κινητοποιήθηκαν. Βρήκαν πάρα πολύ προσβλητικό αυτό το βίντεο. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την διάσωση και τη διατήρηση των διαλέκτων χρόνια κιόλας ήδη. Δεν είμαι δηλαδή εγώ το θέμα, ούτε το όνομά μου. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους προσπαθούμε να ενισχύσουμε ώστε να μην εγκαταλείψουν τις ντοπιολαλιές τους. Μάλιστα. Για να μην εγκαταλειφθούν οι πολιτισμοί τους εν τέλει. Ήσασταν κατατοπιστικότατοι. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση στην εκπομπή, κυρία Τζακώστα. Έχουμε πει πολλά για την κριτική διάλεκτο. Υπάρχει σχετική συνέντευξη στην οποία μπορούν όλοι οι τηλεθεατές και όσοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο να την βρουν και να την δουν και να διαπιστώσουν μέσα ακριβώς τα λεγόμενα τα οποία έχετε αναφέρει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Μια τελευταία κουβέντα από τον κύριο Κουμαντάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ και θαυμάζω τη δουλειά που τελικά γίνεται στα περιφερειακά κανάλια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι υποχρέωσή μας, ούτως ή άλλως, κύριε Τζακώστα. Με σεβασμό και με ειλικρίνεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια.